Ανάπτυξης που ανοίγουν νέους ορίζοντες στην σύγχρονη εκπαίδευση αναδείχθηκαν στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης. Αυτό που θέλουν όλα τα συνέδρια, άρα και αυτό, είναι να συνεισφέρουν με τον κοινό λόγο τους μέσα από τις εργασίες που θα παρουσιαστούν για το δέον γενέστε του εκπαιδευτικού τοπίου της χώρας μας το αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι μέρος της εργασίας μας, το θεωρούμε υποχρέωσή μας να προσφέρουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα, στις οικογένειες και στα παιδιά αυτό που μπορούμε και αυτό ως νέα πληροφορία που έρχεται από κοινοτομικές εργασίες. Η διαχείριση φυσικών κινδύνων και δι σε μια περιφέρεια όπως η Κρήτη με έντονη σεισμική δραστηριότητα αποτελεί μια προτεραιότητα ψηλά στην ατζέντα των εμπλεκόμενων φορέων, με τον Ευθύμη Λέκα να φέρνει στο επίκεντρο την αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων, τους απαραίτητους ελέγχους αλλά και την σχετική εκπαίδευση μαθητών και καθηγητών. Θα δώσω παραδείγματα τα οποία υπάρχουν από όλο τον κόσμο που έτυχε να βρεθούμε εκεί, 30 περίπου παραδείγματα επιπτώσεων μέσα στις σχολικές μονάδες. Αυτά τα παραδείγματα είναι παραδείγματα τα οποία θα χρησιμεύσουν ως εμπειρίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τα σχολεία. Και βέβαια μέσα στις δράσεις, οι οποίες είναι και γενικές και ειδικές, εμπεριέχεται οπωσδήποτε ο προσεισμικός έλεγχος των σχολικών μονάδων που είναι υποχρεωτικό σε όλη την Ελλάδα πια. Επίσης δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση, ενημέρωση των στελεχών της εκπαίδευσης αλλά και των μαθητών. Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου αναδείχθηκαν οι τομείς της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος αλλά και της κοινωνίας και το πώς αυτοί διαμορφώνουν το βιώσιμο μέλλον της εκπαίδευσης. Η ομιλία μου, ο τίτλος ομιλίας μου είναι προς ένα κοινωνικά, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον στην εκπαίδευση. Αφορά μια επισκόπηση παραδειγμάτων από την Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο σχετικά με εκπαιδευτική πολιτική και πώς μπορούμε ενδεχομένως στην Ελλάδα να μάθουμε από τα λάθη αλλά και τις καλές ιδέες από τον υπόλοιπο κόσμο για να βελτιώσουμε την εκπαίδευση, τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το Σχολείο του Μέλλοντος, μέσα από ένα διεθνές συνέδριο που γίνεται εδώ, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Καρσονάκη και σε όλους τους συνεργάτες για αυτή την εξαίρετη δουλειά που γίνουν και να πούμε ότι διαχρονικά υπάρχει στήριξη της περιφέρειας για όλους τους βαθμούς εκπαίδευσης. Το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Πρότυπου Γυμνασίου Κεγέλη Ηρακλείου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 3 Μαρτίου.